Γι' αυτό το είπα. Η μία με άλλες 7, καθαρό 2,
teórico así sin categoría especie a lo guanapati. Confío así de mi beoticia, su Brasil y Matamani, que intérprete a su río de Alessandro de los Panosíes, sin el dirige de Juli de Teología en Piroforo, que a todos los crisis, sin lo intérprete a su río de Alessandro de que a todos los crisis, que a todos los crisis, ¿Qué es eso?
αυτός είναι ο Μέγκρε, με τη Ραφαέλα Πικατζέλη, από την Αγιά Σο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, νούμερο 4 συμμετοχή Χίτης, Γαϊτάνος Θέμης Παράκητα, Αναβάτης Παγκοπούλης Παναγιωτάκης. Εδώ λοιπόν ο Χίτης, του Γαϊτάνου του Θέμη, με τον Παγκοπούλη και τον Παναγιώτη στην πλάτη του. Το χειροκρότημά σας παρακαλώ στην προσπάθεια και στη συμμετοχή του νέου αναβάτη και του ιδιοκτήτη του αλόγου. Σας ευχαριστώ. Του Βασιλιέτη του Αντώνη. Ο Ταξιάρχης και στην πλάτη του ο Αντώνης ο αργότερα. Υπήρχε ένα ζητηματάκι, γι' αυτό ο Φώτης
και ήταν νωρίτερα. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, στην κατηγορία των ημίμων λόγων. Της Τέλειος, ιδιοκτήτης αναβάτης από Λισβόνη. Αυτή εδώ. Τελειώ της Τέλειος, Βικτόρια. Και τον χρόνο. Εδώ είναι.
Βασίλειο και του χρόνου. Σαφήνη Σταύρος, με το πάκι. Αυτός είναι ο Πάκης με τον Ξαφίλη το Σταύρο. Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Thank you.
Πρόεδρο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον χρόνο, παιδιά. Και τον χρόνο, παιδιά. Δεύτερο άλογο, ο Μόβλης του Αντώνη του Λαλά από την Αγιάσο. Και πρώτο άλογο, ο Ταλιμπάν με τη Δέσποινα τη Χαραλάμπους. Κόμη πηγή. Επαναλαμβάνω. Τρίτο άλογο Ταξιάρχης, Βασιλέλης Αντώνης. Δεύτερο άλογο Μόβλης Λαλάς Αντώνης. Και πρώτο άλογο Ταλιμπάν Δέσποινα Χαραλάμπους. Τρίτο άλογο Τζόνης, Ουδής Γιάννης. Λομάρι. Δεύτερο άλογο, Βίκτορας, πηγή, Καλιβαντζέλος Γιάννης. Πρώτο άλογο, Πάκτης, Ξαφρίνης Σταύρος, Αγιάσος, επαναλαμβάνω. Τρίτο άλογο, Τζόνης, Κουτλής Γιάννης, Τρομάρη. Δεύτερο άλογο, Βίκτορας, Καλιβαντζέλος Γιάννης, πηγή. Πρώτο άλογο, Πάκτης, Ξαφρίνης Σταύρος, Αγιάσος. Αυτή των καταρόμενων. Τρίτο άλογο, Μανζά, Λάσκαρης Γιάννης Αγιάσος, το αραβικό. Δεύτερο άλογο, Άσα, Επανομάτης Αλέξανδρος, επίσης αραβικό. Και πρώτο άλογο, Νίκ, Μουράτη Ξανθίπη, Φρύσια. Γεια σας, Σταύρο.
Αντώνης και να ετοιμάζονται ο Μόβλης και ο Ταλιβάν. Εδώ λοιπόν τα... από συνεργοκάρες το ταξιάρχη περιμένουμε. Εδώ ο Μόφης, Λαλάς Αντώνης. Στην απονομή ο κύριος Ελπιδοφόρος Παναγιώτης, μέλος της Επιτροπής. Εδώ, Μόβλης Λαλάς Αντώνης. Εδώ λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, ευχαριστούμε. Μόβλης. Και πάμε στο πρώτο νικητή, Ταλιβάν, Δέσποινα Χαραλάμπους. Δέσποινα Χαραλάμπους, Ταλιβάν, πηγή Κόμης. Στην απονομή ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Καραγιάννης. Νονός και μπαμπάς σε αγαπητή συνεργασία με την Αμαζόνα μας και του χρόνου το σπινιό. Μπράβο και τον χρόνο. Μπράβο, Δεσποινιό. Των ημίων αναλόγων και ξεκινάμε με το τρίτο νικητή, ο οποίος είναι ο Τζόνι του Κουτλί του Γιάννη, ένας γιος του Νικήτα από το Πλωμάρι. Κουτλής Γιάννης. Θα παρακαλέσω για την απονομή τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Αντωνίου Μιλτιάδη. Κάναμε λάθος πριν και το κάναμε στο άλλο. Εδώ λοιπόν, Τζόνι, ο γιος του Νικήτα, ιδιοκτήτης αναβάτης Κουτλής Γιάννης και στην απονομή ο κύριος Αντωνίου Μιλτιάδης. Ευχαριστούμε παιδιά για τον χρόνο. Εδώ λοιπόν ο Τζόνι. Δεύτερος νικητής, ο Βίκτορας. Καλιμαντζέρος Γιάννης, πηγή. Το τελευταίο διάστημα, στο κύριο Κουντουρδί Χαράλαμπο για την απονομή.
Αυτός είναι ο Βίκτορας του Γιάννη του Καλιμαντζέρου. Και εδώ ένας από τους προέδρους της καρδιάς μας, ο Χαράλαμπος ο Κουτουμής. Πάκης, Σαφέντη Σταύρος, Χρήστος Τσιμπουγούλης στην Αφανομία. Με τον ιδιοκτήτη και αναβάτη του το Ξαφέλη το Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ και τον χρόνο, και τον χρόνο παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι το φρύζι αυτό, ο Νίκ. Μια μικρή δυσκολία στο να του περάσουμε το στεφάνι, να την έχουμε λόγω ύψους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, παιδιά, και του χρόνου. Εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη μέρα των πανηγυρικών εκδηλώσεων προσιλήν του Αγίου Χαραλάμπους. Θα σας παρακαλέσουμε όλους να συμμετάσχετε, να παρακολουθήσετε και να ζήσετε τα δρόμενα της συνέχειας, όλα αυτά που θα διενεργηθούν
στον αγαπημένο μας χώρο που δεν είναι άλλος από το ξεφυγήσι του Αγίου στη θέση Ταύρος. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω και να πω και προσωπικά ένα μπράβο στο Σύλλογο Γυναικών για τις υπέροχες εκδηλώσεις τις δύο προηγούμενες ημέρες. Ημέρες γεμάτες για πρώτη φορά στο χωριό μας, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε 5 μέρες εκδηλώσεων. Ημέρες που μας θύμισαν πολλά και μας έκαναν να νιώσουμε νοσταλγία και συγκίνηση. Και του χρόνου με υγεία για όλους.